Πριν μπω στο κυρίως θέμα, θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ το απαράδεκτο γεγονός να αποκλείονται φοιτητικοί σύλλογοι, άλλοι φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας από τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή και την ίδια ώρα να έχει προσκληθεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη για το ποιος έρχεται να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είμαι εδώ, εκπροσωπώντας τους εκατοντάδες φοιτητές Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εμάς που γράψαμε 19.000 μόρια για να μπούμε στην ιατρική, κάνοντας μεγάλες θυσίες, κόπους και εμείς και οι οικογένειές μας, και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε, θα γίνεται γιατρός όποιος έχει 19.000 ευρώ το χρόνο για να πληρώσει. Πράγμα απαράδεκτο. Πάτε να κάνετε την αδικία νόμο. Εδώ και δύο μήνες, η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων όλης της χώρας έχει καταδικάσει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουμε όλο αυτό το διάστημα. Το 70% των φοιτητών διαφωνεί με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μαζί μας το έχουν καταδικάσει και οι ομοσπονδίες όλων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών Καθηγητών. Όλος ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό μας. Η πλειοψηφία λοιπόν έχει μιλήσει και σας καλούμε και από αυτό το βήμα να μην το θέσετε προς ψήφιση. Παράλληλα, στέλνουμε κραυγή αγωνίας για τις σπουδές μας. Οι φοιτητές της ιατρικής ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Το είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στον τομέα της υγείας με το ξεχαρβαλωμένο δημόσιο σύστημα υγείας που όλο και υποβαθμίζεται και ταυτόχρονα ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό έγινε και νόμος να πληρώνει ο ασθενής για απογευματινό χειρουργείο σε δημόσιο νοσοκομείο. Τόσο αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα, διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που προγραμματίζεται να ιδρυθεί θα είναι ιδιωτική ιατρική. Και να ρωτιόμαστε, τι θα διδάσκουν στους φοιτητές ιατρικής οι ιδιωτικοί ομιλοί υγείας? Το πώς κερδοσκοπούσαν πάνω στις ίδιες τις ζωές των ασθενών μας μέσα στην πανδημία? Μήπως τάχα έτσι θα αντιμετωπίσετε το brain drain, με το να μεγαλώνουν κι άλλο οι λίστες αναμονής για ειδικότητες στο ήδη υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας? Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε καλά τι λένε οι φοιτητές. Παλεύουμε για να έχουμε πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Λέτε ότι τα 170 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν δημόσια πανεπιστήμια. Τι ακριβώς περιλαμβάνουν? Γιατί δεν είδαμε ούτε λέξη για προσλήψεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού για ανακαίνιση των υποδομών? Γνωρίζετε ότι στην Αττική το Πάντιο, το Γεωπονικό, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν έχουν φοιτητικές εστίες? Ότι για εμάς που σπουδάζουμε στο ΕΚΠΑ, οι εστίες καλύπτουν μόλις το 9% των φοιτητών που είναι από επαρχία και την ίδια στιγμή πληρώνουμε πανάκριβα νίκια? Γνωρίζετε ότι στα περισσότερα ιδρύματα τα μεταπτυχιακά έχουν δίδακτρα και μάλιστα πανάκριβα? Γιατί δεν τα καταργείτε? Γιατί ένα από αυτά τα 170 άρθρα δεν κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα για τις σχολές των πρώην ΤΕΙ που πανεπιστημιοποιήθηκαν? Κάτι που οι φοιτητές το διεκδικούν εδώ και 5 χρόνια. Προσπαθήσατε να φέρετε το νομοσχέδιο μέσα στην εξεταστική περίοδο με την ελπίδα να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Φέρατε τα ΜΑΤ σε σχολές, καλέσατε σε εισαγγελικές παρεμβάσεις, μας συκοφαντήσατε, μας χλεβάσατε, μέχρι και ληστές μας είπατε. Ποιους? Εμάς, τους αυριανούς γιατρούς, αυριανούς επιστήμονες, αυριανούς εργαζόμενους. Είπατε τους αγώνες μας παράνομους γιατί αμφισβήτησαν την πολιτική σας. Παράνομες, να σας θυμίσω, βγάζετε και τις απεργίες των εργαζόμενων για μέτρα προστασίας στο σιδηρόδρομο και αλλού. Και έτσι οδηγηθήκαμε στα Τέμπη και σε άλλα εγκλήματα. Παράνομο όμως είναι να στερείτε τα όνειρα και τις σπουδές από χιλιάδες φοιτητές και να τους μετράτε με βάση την τσέπη τους. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, γιατί είναι αγώνας για τις σπουδές και το επάγγελμά μας. Είμαστε φοιτητές ιατρικής και όταν διεκδικούμε αναβάθμιση των σπουδών μας, ουσιαστική στήριξη των πανεπιστημίων, δεν διεκδικούμε μόνο για εμάς, αλλά και για όλο το λαό. Αφού το λειτουργήμα του γιατρού δεν μπορεί να το αντιμετωπίζετε έτσι, δεν μπορεί οι σπουδές μας να είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί η υγεία του λαού να είναι εμπόρευμα. Παρακάμπτεται ακόμα και το Σύνταγμα για να φέρετε αυτή την αντιδραστική τομή. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουμε εκφράσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι ζητάμε σύγχρονες και ποιοτικές σπουδές. Ένα αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, πτυχία με αξία, δουλειά με δικαιώματα. Είμαστε ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με όποια μορφή και αν συσταθούν. Δεν μας αφορά καμία συζήτηση περί δίθεν κριτηρίων, γιατί τίποτα από αυτά δεν αλλάζει την ουσία αυτής της αδικίας. Δηλαδή την εισαγωγή ανάλογα με το πορτοφόλι καθενός, το μεγαλύτερο χτύπημα και την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των πτυχίων και την ταυτόχρονη πίεση προς τα δημόσια πανεπιστήμια, που θα επιφέρει σίγουρα και αύξηση του κόστου σπουδών. Οι φοιτητές σας προειδοποιούμε, έχετε ήδη τηθεί, έχετε χάσει τους φοιτητές. Σας έχουν βάλει απέναντι. Να αποσυρθεί έστω και αυτή την ώρα το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.